Εγώ θα κάνω τώρα μια δοδέσμα, αφήστε με, να δω τι θα γινώ, δεν θα μοιραστώ λοιπόν. Ναι, αυτά είναι δηλητηριώδη. Δεν είναι δηλητηριώδη, Μαρία μου σώπα. Όχι, αυτά τα έχει για διαντεκόρ τα θέλει. Όπα. Θα τη τα αφήσει το κρεβάτι. Έχουμε και αλουμινόχαρτο, κάντε έτσι. Ναι, θα μου φέρει ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο. Ναι, φέρτε. Α, σε πάω εγώ, Μαρία, κάτσε. Έρχομαι. Θα σε βοηθήσω να πάρω κι εγώ κανένα. Ναι, σίγουρα να βρει κάτι να κάνουμε μια ωραία δοδέσμη. Βάλε και λίγο πράσινο και λίγο τέτοιο. Και λίγο πράσινο πάει να ξέρει. Από όλα βάλε. Ναι, βάλε και από όλα θα βάλω. Αυτό, από αυτό το πράσινο, μπράβο. Πρώτα μα την πείμε, τα κόβουμε, όχι. Εντάξει, λίγο κόβει, δεν κόβει από τον πάτο. Μαρία, σπάρε, Μαρία. Όχι, ρε, άστο σε μένα που δεν σπάει. Μην το χαλάσει, Ζαμπά, μην το χαλάσει. Άστο σε μένα που σπάει. Ορίστε, να το. Βάλε ένα τέτοιο εδώ. Ωραία, ήταν άλλο. Να έχει και ένα ρόζο κάτω, εκεί μικρούλι. Α, είδε κακομίρδε. Α, ωραίο το ναι. Μπορεί, δεν κατέει. Ποτέ. Εγώ την αφήνω, δεν πάω να τη κάνω στον καφέ τη κοπελιά, να τη λέω όλο, να τη μιλώ. Από απόσταση, σιγά-σιγά πιστεύω ότι θα δέσει το γλυκό. Έχει ο Θεό. Το πα σιγά σιγά δηλαδή. Ναι, δεν θα ξαναπάθω εγώ την πρώτη μέρα που γλακούσα και έβγαλα τα μάτια μοναχώ. Μετά σιγά σιγά, μα δεν βιάζομαι. Και ό,τι γίνει. Κάτι γίνει. Αυτά τα λουλούδια θα προσφέρω σε ένα. Τα φτιάξα για σένα. Όντω τώρα, τι είναι αυτά. Τα φτιάξα εγώ απ' έξω, τα μάζεψα. Αλήθεια. Και τα φτιάξα ωραία. Μην τα πετάξει. Αλήθεια, λέει. Ναι, τώρα τα έφτιαξα, παίξω εγώ. Ποιο σου είπε. Εγώ. Κάτσε να φοράξω. Σε πιστεύω, άμα μου το λες, σε πιστεύω. Πού είστε, ελάτε λίγο μέσα. Ναι, τι είναι. Ελάτε μέσα. Ελάτε μοναχό, όλοι. Μοναχό μου το σκέφτηκα. Να ξυπνήσω. Μοναχό μου το σκέφτηκα. Μοναχό. Να το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην τα πετάξει, θα προσέξω. Όχι, θα τα βάλουμε σε βάζο σε ένα ράβο. Ισίδωρε, πώ βρήκε την κίνηση του Κώστα να δώσει λουλούδια στην Άννα. Όχι, Παναγία μου, γεμίσαμε μυρμήγκια. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί ήμουν εκείνη την ώρα στο δωμάτιο και ήμουν σε φάση ύπνου ξύπνιου και μπήκε μέσα ο Κώστας και της έδωσε μία ανθοδέσμη που την είχε φτιάξει μόνος του με ό,τι υπήρχε έξω στο κήπο και με πολλά μυρμήγκια πάνω. Η Άννα την έβαλε κοντά της και εμένα σχεδόν με φάγανε τα μυρμήγκια. Δηλαδή, επειδή ήταν ένα πάνω μου, τώρα μου έχει μείνει αίσθηση ότι παντού με γαργαλάει ένα μυρμήγκα.